Γεια σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είσαστε? Τι γίνεται? Ένα ωραίο καρεδάκι. Πες το και στο φούρναρι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό θέμα με ένα καταπληκτικό πλάσμα. Ελπίζω να κρατάτε χαρτί και στυλό. Καλησπέρα, καλησπέρα! Που γράφετε, ξεκινήσατε. Γεια σου, Φόφη μου! Γεια σου, αγαπημένη μου! Μπούνοβα, το μικρό σου. Γράψε το μικρό σου, να ξέρω. Να σε φωνάζω κι εγώ. Γεια σου, Σταματία μου, Γεωργία, φιλιά! Κωνσταντίνα! Κι εγώ σας περιμένω πώς και πώς. Αφού κοιτάω το ρολόι, το ξανακοιτάω το ρολόι. Άντε, λέω, πότε θα πάει. Τα τελευταία 5 λεπτά, μην νομίζεις, γιατί λόγω μιας τεράστιας πανελλαδικής, όπως μας είπανε, έλλειψης σε ένα φάρμακο, γυρίσαμε σχεδόν τη μισή Κέρκυρα μέχρι να τα βρούμε. Καλησπέρα! Καλησπέρα, καλησπέρα παντού! Σας άρεσε πολύ το θέμα, οπότε έρχεται η αγαπημένη μας Αλεξάνδρα να τα πούμε όλα. Στυλό, λέει, μόλις κλείδωσα ρουτίνα με sleeping mask αρίστερα. Είσαι μαγική. Μαγική! Γεια σας! Ευχαριστώ! Καλησπέρα! Αλεξάνδρα, μόλυψες! Τι καλά που θα ήταν να σε έβλεπα κιόλας! Αλήθεια! Αλήθεια! Δεν πειράζει. Θες να βγεις και να ξαμπείς? Τι θέλεις? Ας το προσπαθήσουμε. Έλα, έλα, έλα. Πάμε, πάμε άλλη μία. Βρέγα. Δεν θα πω τίποτα. Τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Πήγα να πω κακιά λέξη. Πήγα να πω μαμότο. Τίποτα. Άστο. Εγώ πότε θα τη βλέπω? Εγώ τη βλέπω βασικά την Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα πότε θα μας βλέπει στα live, πιστεύεις? Πιστεύεις μέσα στο 2024 να τα καταφέρουμε? Τι να πω. Ναι, ναι, καρίστε, είναι για σένα. Πάμε. Τέλειο. Ξεματιάζουν εδώ οι φίλες και οι φίλοι. Στείλε μου εσύ έτοιμα, Αλεξάνδρα, δούμε μήπως έτσι θα πάει καλύτερα το πράγμα. Να μην σου στείλω εγώ. Η Αναστασία γελάει. Αν δεν έχει παρατράγουδο με την Αλεξάνδρα, δεν έχει live. Το έχεις καταλάβει, έτσι. Πειράζει. Στα όριστα άγρια βουνά. Καλησπέρα σας. Πού την είναι? Τι? Τα ίδια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θετική σκέψη. Πάντα θετική σκέψη. Πάντα φως. Πάντα χρόνια πολλά, πλάσμα μας όμορφα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και από κοντά δεν θα πω από κοντά. Anyways, από κοντά. Από κοντά, από κοντά. Θα δεις μετά στο live ότι έχω έρθει πάρα πολύ κοντά σου, ειδικά την πρώτη μόλις άνοιξε η κάμερα και σε είδα πόσο καιρό έχω να σε δω. Πόσο καιρό έχουμε να σε δούμε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά, αληθώς Ανέστη, υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλους. Ναι, έχουμε πολύ καιρό, ξέρεις τι, δεν είναι τόσο πολύ καιρός, αλλά νομίζω ότι είναι τεράστιο το διάστημα. Δεν ξέρω αν την ίδια αίσθηση έχεις κι εσύ. Εγώ νόμιζα ότι αντί για 1,5 μήνας, πέρασε 1,5 χρόνο. Δηλαδή, μετά γύρναγα κάποια story πίσω που κάτι έψαχνα και λέω ότι τι drama queen στα story που τους έλεγα μου λείπετε. Δεν μπορώ άλλο χωρίς εσάς και αυτά. Αλλά ήταν η πραγματικότητα. Ένιωθα σαν να είμαι απόν ένα χρόνο και βάλε. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά πάνε. Συνεχίζουμε. Το έχουμε. Και υγεία, 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 Αλεξάνδρα, σε όλο τον κόσμο. Και όταν έχεις υγεία, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι, το είπα και στο όλα. Και το απόγευμα, πρόληψη και προσοχή στην υγεία,
πέρα του δέρματος που θα πούμε σήμερα, γιατί έρχεται τεράστια ανακοίνωση, προειδοποίηση, έχει γίνει ένας πανικός γενικότερα στα social, για την αφρικανική σκόνη και γενικότερα για το τι θα αντιμετωπίσει η επιδερμίδα μας ξανά, να προσέχουμε και την υγεία μας. Εννοείται θα αποθηκευτεί, εννοείται θα αποθηκευτεί, γιατί το σημερινό live θα το έλεγα πιο πολύ ενημερωτικό, σαν προφύλαξη για αυτά που έρχονται από αύριο που ξημερώνει πρώτα ο Θεός ημέρα, και ελπίζω να βάλετε το χεράκι σας, η Εύα, η Ντόρα, τον Ντορίνο, η Γιώτα, η Άρτεμις, όλοι εδώ οι καλοί παρέα, η Γογό, η Φιλιό, δεν θέλω να δικώ κανέναν και καμία σας, για να σου βγάλουμε και τίποτα, ξέρεις, από αυτά που έρχονται, γιατί δεν έχετε 1, 2, 3, 4, 5 προϊόντα, έρχονται παραπάνω, οπότε θέλουμε και λίγο. Ωραία πράγματα. Θα μας πεις και τίποτες, έτσι. Ναι, θα σας πω. Νομίζω ότι σήμερα είμαι έτοιμη να σας πω ένα τσικ παραπάνω. Θέλεις να ξεκινήσουμε έτσι το live ή θες να ξεκινήσουμε με τις οδηγίες και την καθοδήγηση που θέλουμε και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Εγώ λέω, αυτά να τα πούμε στο τέλος. Έτσι και εγώ. Θα αφήσουμε το έτσι, καλό στο τέλος. Εγώ, έλα, πείτε. Ξεκινήσανε, μπράβο. Έτσι σας θέλω. Σας θέλω να την πιέσετε, έτσι. Έκανα ρουτίνα ήδη και κλείδωσα με την καταπληκτική sleeping mask από Καρίστε. Άμα ξέρεις να κλειδώνεις ρουτίνα, ξέρεις. Τελείωσε. Respect. Συγχαρητήρια. Πέρασε όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν θυμάμαι καν αν είπα. Γιατί πιάσαμε, ξέρεις, το διάστημα που λείψαμε, που έλειψες, κυρίως... Πες ότι θέλεις τον κόσμο που ξέρεις πόσο σ' αγαπάει. Να σας χαιρετήσω όλους, λοιπόν. Εδώ βλέπω γίνεται χαμός. Μπαίνει κόσμος, γράφει κόσμος. Ναι, όχι, να μην χαλάσουμε τον ηρμό μας. Πόσο πολύ κάνεις κι εσύ sharing, caring και γενικότερα πόσο ωραίο ρίλ έκανες σχετικά με την αφρικανική σκόνη και ήταν όπως το είπα στο μήνυμα, νομίζω ότι συνωμότησε το σύμπαν για να έρθουμε να τους πούμε 2-3 βασικά πράγματα, όχι μόνο για την επιδερμίδα τους, γενικότερα τι προσέχουμε και τι προστατεύουμε αυτές τις μέρες. Θέλω εσύ να ξεκινήσεις που έκανες το ρίλ και θέλω μετά μαζί να τους πούμε και λίγο στο skin care τι προσέχουμε και γενικότερα τι αποφεύγουμε και τι προτιμάμε, ας πούμε, αυτές τις μέρες. Σωστά. Καλησπέρα, Παντού. Γεια σας. Νομίζω ότι αυτό το reel τελικά ήταν, το είχα σκεφτεί αρκετά. Και λέω ότι επειδή τελευταία έρχονται πολύ έτσι συχνά κύματα αφρικανικής σκόνης, θα ήταν καλό να κάνω έτσι ένα πολύ σύντομο βιντεάκι, γιατί πολλοί κόσμος όντως δεν ξέρει τι να κάνει εκείνες τις ημέρες. Έχει αναπνευστικά προβλήματα, έχει δερματικά προβλήματα. Έχει προβλήματα με τα μάτια. Γενικά είναι μια κατάσταση πώς όταν είμαστε στην παραλία και είναι με άμμο η παραλία και φυσάει πολύ και έρχεται όλη η άμμος συνεχώς επάνω μας. Και ειδικά είναι μια υψηλή, Αλεξάνδρα. Ειδικά υψηλή. Η άμμος. Ακριβώς. Ό,τι χειρότερο, αλλά δεν μπορείς να το γλιτώσεις καμία φορά. Αλλά και μάλιστα δεν είναι αυτό επί πόσες φορές. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που νομίζω ότι δεν μπορεί το δέρμα μας εύκολα να ανταπεξέλθει. Και όχι μόνο το δέρμα. Πρώτα απ' όλα το αναπνευστικό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι σημαντικά προβλήματα με το αναπνευστικό τους. Έχουν άνθρωποι... Ιχμωρίτιδα, άσθμα. Να εξηγήσουμε άσθμα, λίγο τη διαφορά. Καταρχήν να πούμε ότι οι οδηγίες που δίνουν όλοι αυτές τις μέρες που προετοιμαζόμαστε πάλι για τεράστιο κύμα με αφρικανική σκόνη είναι οι εξής. Μένουμε όσο το δυνατόν σε κλειστούς χώρους, αλλά να υπάρχει κάποιο φίλτρο, λένε, για να ανανεώνεται το οξυγόνο μας. Να ανοίγουμε λίγο και όχι συνέχεια να έχουμε ανοιχτά όπως άλλες μέρες. Έχουν πει ότι οι ευπαθείς ομάδες, αν πρέπει αναγκαστικά να βγουν έξω, να προστατεύονται ακόμα και από τις μάσκες, που δεν θέλω να τις ξαναθυμόμαστε, αλλά σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι με άσθμα ειδικά
θα πρέπει οπωσδήποτε να φορούν και γενικότερα με φλεγμονές στον ισοφάγο και οτιδήποτε άλλο υπάρχει που να συνδέεται με το αναπνευστικό τους και με το πεπτικό τους το σύστημα, γιατί δυστυχώς μέσα στην αφρικανική σκόνη υπάρχουν πάρα πολλά βακτήρια και υπάρχουν διαφορετικά σωματίδια. Τα μεγαλύτερα λοιπόν σωματίδια είναι αυτά που μας κάνουν ερεθισμό στο δέρμα. Συνήθως το πρώτο πράγμα που χτυπάνε τα μεγαλύτερα σωματίδια είναι η περιοχή των ματιών και γύρω από τα χείλη ή τα χείλη. Παρατηρούμε λοιπόν, ενώ δεν κάνει κρύο να πεις ότι αφυδατώνονται, κι όμως υπάρχουν κάποια βακτήρια μέσα σε όλη αυτή τη σκόνη, που επειδή και τα χυλάκια μας είναι πάρα πολύ λεπτά και ευαίσθητα, όπως είναι και τα ματάκια μας, τα επηρεάζει πολύ. Και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόσωπο. Οπότε τι κάνουμε, και να μην μας αρέσουν τα κραγιόν, και να μην μας αρέσουν ειδικά τα κραγιόν που στεγνώνουν καμιά φορά και δεν είναι πολύ ενυδατικά, αυτές τις μέρες πρέπει να φοράμε τουλάχιστον για προστασία, ας βάλουμε το περίγραμμά μας. Και γυαλιά οπωσδήποτε στα ματάκια. Δηλαδή, ακόμα και να μην σ' αρέσουν τα γυαλιά, ακόμα και αν δεν θέλεις τα γυαλιά, που πρέπει να σε προστατεύουν και από UVA και από UVB ακτινοβολία και από την ακτινοβολία συσκευών, κινητών κτλ., αυτές τις μέρες πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε. Και τα μικρότερα σωματίδια, Αλεξάνδρα, αυτά που μπορεί να μην τα βλέπουμε κιόλας, είναι αυτά που επηρεάζουν το αναπνευστικό. Οπότε, πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Σωστά. Αυτές είναι, νομίζω, οι γενικές οδηγίες που δίνουν και οι γιατροί. Σίγουρα προσπαθούμε να μένουμε όσο περισσότερο μέσα γίνεται. Αν παρόλα αυτά δεν μπορεί να γίνει αυτό και πρέπει να βγούμε έξω, φροντίζουμε έτσι, να θωρακίζουμε όσο περισσότερο γίνεται τον εαυτό μας. Ποιο είναι το νούμερο ένα προϊόν που δεν πρέπει να λείπει σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και κάθε μέρα, ακόμα και μέσα στο σπίτι να είμαστε? Εγώ νομίζω ότι το α και το ω όσον αφορά το δέρμα, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο καθαρισμός. Δηλαδή, δεν και το αντιλιακό, Αλεξάνδρα, αντιλιακό, που θα μπλοκάρει τα πάντα για τον καθαρισμό. Πες το και θα το τονίσουμε ότι αυτές τις μέρες πιο πολλές φορές από ό,τι τις άλλες. Δηλαδή, δεν θα μείνουμε πρωί βράδυ, πες το όπως το είπες στο ριλ, το είπες, δηλαδή έμεινα έτσι. Και λέω μπράβο, επιτέλους σωστές οδηγίες και συμβουλές βγαλμένες από πραγματικό νιάξιμο. Σωστά. Το αντιλιακό νομίζω ότι πια είναι, πρέπει να γίνει το δεύτερο δέρμα μας, ούτως ή άλλως. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είπες και εσύ, μαζί με τον καθαρισμό, αλλά ίσως πρώτη αντιλιακή προστασία, δεν θα πρέπει να παραλείπουμε σε καμία των περιπτώσεων και θα πρέπει επίσης να προστατεύουμε μαζί με το... Γιατί συνήθως χρησιμοποιούμε αντιλιακό στο πρόσωπο και το λαιμό μας, όσον αφορά το πρόσωπο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, για παράδειγμα, τον αφιένα μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα αυτιά μας. Γιατί είναι περιοχές που πολλές φορές τις αφήνουμε ακάλυπτες. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε πάντα μέσα στην τσάντα μας, έτσι ώστε να κάνουμε τη σωστή ανανέωση αναδιαστήματα. Και όταν επιστρέφουμε σε κάποιο κλειστό χώρο, καλό είναι να κάνουμε έστω και έναν γρήγορο καθαρισμό. Γι' αυτό είπα πρώτα εγώ από δική μου ταχύτητα. Έτσι ώστε να αποβάλουμε όλη τη σκόνη που έχει έρθει και έχει κάτσει πάνω στο δέρμα μας. Γιατί αυτή η δική σου, η πρόταση, συγγνώμη, είναι λοιπόν να καθαρίζουμε το πρόσωπο και αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο με ένα αλλά όμως, έτσι. Δεν θα πάρουμε να κάνουμε, ας πούμε, οξέα. Δεν θα πάρουμε καθαριστικό που θα έχει στυπτικές ιδιότητες, γιατί μπορεί να μας παρακολουθεί κόσμος που, ξέρεις, γίνεται viral τώρα το «δεν πλύνω το πρόσωπό μου» κίνημα. Οπότε να πούμε... Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ, πολύ έτσι, famous αυτή... Ναι. Η ρουτίνα, η μη ρουτίνα, θα έλεγα εγώ. Όχι, πρέπει να πλένουμε το πρόσωπό μας, εννοείται, δεν το συζητάμε. Πρέπει να καθαρίζουμε το δέρμα μας. Το πλένω με το καθαρίζω είναι λίγο διαφορετικό. Πλένω, μπορεί να πλένω απλά με νερό, σωστά. Καθαρίζω όμως σημαίνει ότι χρησιμοποιώ και προϊόντα τα οποία βοηθούν στον καθαρισμό του. Φυσικά, δεν χρησιμοποιούμε
έτσι, συστατικά τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο ερεθιστικά, λίγο πιο Έτσι. έντονα, όπως ανέφερες εσύ, οξέα. Ίσως ρετινόλη, ρετινοειδή. Εγώ Πολύ προτιμούσα σωστά. δηλαδή Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς. Προϊόντα τα οποία αποφεύγουμε, είναι λίγο πιο μπράβο, έντονα, τα αλλά κάποιες ισχυρά φορές και είναι τα δραστικά. Τα αποφεύγουμε, δηλαδή ακόμα και, τι να σου πω τώρα, όχι τα ρετινόειδη μόνο που είπες εσύ, όχι, ακόμα και τα ισχυρά τα πεπτίδια, μπράβο. ακόμα και τα οξεία, θα μου πεις, μα και το γαλακτικό για κάποιες μέρες μέχρι να περάσει το κύμα αυτό της αφρικανικής σκόνης, δεν είπαμε για πάντα. Λέμε αυτές τις μέρες που έρχεται αυτό το πάρα πολύ δυστυχώς ανυπόφορο για όλους. Φανταστείτε για το δέρμα πόσο στρες θα περάσει και πόσο σοκ θα περάσει. Οπότε δεν χάθηκε και ο κόσμος μέχρι την Κυριακή, νομίζω θα παραμείνει Σάββατο Κυριακή τουλάχιστον. Εμάς εδώ ξεκινάει από αύριο λόγω του ότι είμαστε πάνω πάνω ψηλά ψηλά. Στην Κρήτη μου είπανε τα κορίτσια που μίλησα πριν με μηνύματα ότι τους έχουν προειδοποιήσει για Σαββατοκύριακο. Οπότε λίγες μέρες ας κάνουμε αποχή από τα πολλά ισχυρά δραστικά. Δεν είναι τίποτα. Απλά να προσέξουμε τον καθαρισμό. Ακόμα και στην καθημερινότητά μας χωρίς την αφρικανική σκόνη, ο καθαρισμός μας να επιλέγεται με σωστά καθαριστικά, με συστατικά που αγαπούν και σέβονται την επιδερμίδα μας. Αυτό. Οπότε, ναι, νομίζω ότι μαζί με το αντιλιακό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ο καθαρισμός. Δεν αφήνουμε, δεν επιτρέπουμε στη σκόνη να κάθεται πάνω στο δέρμα μας και να αλληλεπιδράμε με τη λιπαρότητα που έχουμε, με το σμίγμα, με τα προϊόντα που έχουμε τοποθετήσει στο δέρμα μας. Γιατί γίνεται ένα μείγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μας βοηθά. Οπότε προσπαθούμε λοιπόν να το καθαρίζουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το μεταξύ κάτι εδώ πέρα να περνάει. Α, 3 φορές την ημέρα, 3 φορές με 4 την ημέρα, ναι. Ναι, γιατί αυτό που αναφέρει η Μαριέτα, ότι η αλλεργία αυτή που δημιουργείται λόγω της σκόνης, συνήθως εμφανίζει αυτά τα πολύ πολύ μικρά σπυράκια, τα οποία είναι σαν, σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας. Έτσι. Έχουν μια μικρή μυτούλα, είναι καθαρά αλλεργικά, είναι χαρακτηριστικό της αλλεργίας αυτό, οποιοδήποτε τύπου αλλεργίας. Πολύ 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 μικρά. Εγώ αυτό το παθαίνω και με νερό το οποίο είναι αρκετά σκληρό, έχει πολλά άλατα, δηλαδή το έχω πάθει και στη Σαντορίνη. Ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς και διέκοψα πάλι το καλά, δεύτερο. Γιατί αυτό στην πορεία μπορεί να οδηγηθεί, ξέρεις, σε μεκνισμό, με εξάπλωση και γενικότερα με απίστευτη δυσφορία για το δέρμα, αν δεν το προσέξουμε και δεν το προλάβουμε Να νωρίς. Σου πω ότι από συνήθεια, ξέρεις, γυρίσα στο ξενοδοχείο και μπήκα να κάνω ένα μπάνιο. Λοιπόν, έπλυνα το πρόσωπό μου κτλ. Δεν είχα θυμηθεί ότι έπρεπε να το σκεφτώ αυτό από πριν. Να προσέξω λίγο την περιοχή του προσώπου, που είναι πιο ευαίσθητη, γιατί στη Σαντορίνη κάνουν αφαλάτωση οι άνθρωποι, γιατί το νερό είναι περιορισμένο στα νησιά μας. Λοιπόν, και μόλις ξυπνάω, το χάος. Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά... το δέρμα είχε γίνει σαγρέ, στην κυριολεξία. Ανάγλυφο που λέμε. Ανάγλυφο, σαγρέ, πραγματικά σαγρέ. Αυτά τα πολύ 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 μικρά σπιθουράκια είχαν εμφανιστεί και εκείνη την ώρα κατευθείαν χτύπησε καμπανάκι, λέω, μα πώς είναι δυνατόν. Οπότε λοιπόν εκεί διέκοψα το νερό και ακολουθούσα μια ρουτίνα με λίγο νερό εμφιαλωμένο και με αυτό, σαλέρδι. Τέλειο, τέλειο. Εδώ να ξέρεις κάθε φορά που λουζόμαστε, μέρες-μέρες, όταν δω εγώ το νερό ότι δεν είναι πολύ διαυγής, πολύ καθαρό αυτό, πάντα ξεβγάζουμε τα μαλλιά μας με εμφιαλωμένο νερό. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί το νιώθεις μετά, σου χαλάει την ποιότητα και της τρίχας, αλλά και του δέρματος του τριχωτού. Επηρεάζεται δηλαδή όλο το σύστημα, οπότε είναι και αυτό μια πολύ ωραία συμβουλή. Δηλαδή πραγματικά χρειάζεται
Μία φορά. Δεν ήρθα δηλαδή σε επαφή ξανά το δέρμα του προσώπου με το νερό. Έφτασε αυτή η φορά για να δημιουργήσει, τα οποία έμειναν και μέρες, πρέπει να πω έτσι. Παρόλο που μετά το διέκοψα, έμειναν κάποιες γύρω στις 3 ημέρες. Ευτυχώς όμως τα πρόλαβα, γιατί το Πάλι κατάλαβα καλά. και Είναι η ακολούθησα πρόληψη. στη Είναι αυτό ρουτίνα που μου. λέμε παρακολουθούμε την επιδερμίδα. Άρα, να Σωστά. πούμε και για τον κόσμο που ήρθε τώρα στην παρέα. Τις μέρες αυτές που η αφρικανική σκόνη ξαναέρχεται, δυστυχώς, και θα κάτσει για λίγες μέρες, μάλλον τις αρέσει πολύ εδώ και την έχουμε τόσο συχνά. Έχουμε γίνει οι ευπαθείς ομάδες, λοιπόν, παραμένουν μέσα. Αν χρειάζεται να βγουν, προστατεύουν πάρα πολύ καλά με γυαλάκια, με καπελάκι, με μάσκα όσοι έχουν αναπνευστικά, λοιπόν. Δεν ξεχνάμε την αντιλιακή προστασία και ο καθαρισμός μας με απαλά, ευγενικά, συστατικά, παύλα, προϊόντα. Από αυτά είναι τα καρύστερα. Δεν θα ξεχάσει, νομίζω, κανείς το όνομά του. Δεν το λένε καρύστερα. Είναι το μυκηλιακό καθαριστικό αγάπης. Έτσι το λέμε εδώ στην παρέα. Και το cleansing gel που έχει επίσης ευνοήσει οικογένειες και οικογένειες. Το παίρνει η μαμά, αλλά μόνο η μαμά δεν το χρησιμοποιεί. Το παίρνουν παιδιά, το παίρνουν σύζυγοι, το παίρνουν οικογενειακά, τέλος πάντων, είναι οικογενειακή υπόθεση, που χρησιμοποιείται και στο πρόσωπο και στα μάτια. Καθαρίζω λοιπόν το πρόσωπό μου, το περνάω, αν δεν θέλω, με νεράκι συνεχόμενα, κάθε φορά που επιστρέφω από έξω, περνάω με μυκηλιακό, γιατί όπως είπε και η Αλεξάνδρα, τέλεια, δεν θέλουμε η σκόνη αυτή, επειδή εμείς δεν τη βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι δεν είναι εκεί, να κάτσει στην επιδερμίδα, να εισχωρήσει στα βαθύτερα στρώματα και να δημιουργήσει οτιδήποτε δερματικό, οτιδήποτε αλλεργικό μπορεί να σχηματίσει, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας κάνει και σε τι φάση θα μας βρει. Γιατί παίζει σίγουρα ορμονικά πώς θα είμαστε, ψυχολογικά πώς θα είμαστε και το οξυδοτικό, το στρες, το ίδιο της επιδερμίδας πώς θα είναι. Αποφεύγουμε λοιπόν ενεργά, πολύ ισχυρά ενεργά συστατικά για λίγες μέρες. Δεν θα πάθουμε τίποτα για λίγες μέρες. Αρκεί όμως να τα αντικαταστήσουμε ή να ξαναθυμηθούμε τα αγαπημένα μας αντιφλεγμονώδη συστατικά. Όπως είναι η νιασιναμίδη, για παράδειγμα, που για μένα είναι top νούμερο ένα βιταμίνη που πρέπει να έχουμε καθημερινά. Και αγαπώ, λατρεύω πρεβιωτικά και προβιωτικά. Πρεβιωτικά και προβιωτικά και νιασιναμίδη. Όταν λέμε, το είχαν γράψει πιο πάνω την ώρα που λες εσύ για τα δραστικά, ναι, αλλά εμείς λέει έχουμε τη Hydra Repair και θα βάζουμε πρεβιωτικά, προβιωτικά και νιασιναμίδη και τίποτα δεν θα πάθουν. Οπότε σίγουρα είσαι μια εταιρεία που μπορούν να εμπιστευτούν, όχι μόνο αυτές τις μέρες αλλά γενικά, και σου έγραφαν πιο πάνω και θέλω να ρωτήσω, γιατί το είδε 2-3 φορές, σου λέγανε παρακαλώ πολύ μην αλλάξετε τίποτα στο υαλουρονικό, το καλύτερο υαλουρονικό ever. Τι έχει συμβεί? Έχει συμβεί κάτι που πρέπει να μας πεις? Γιατί τέτοια μηνύματα να μην αλλάξει το υαλουρονικό? Το υαλουρονικό, παιδιά, μόνο στη συσκευασία άλλαξε. Θα αλλάξει κάτι άλλο? Μόνο το ρούχο του. Εντάξει. Μέσα παραμένει το 100% υαλουρονικό νάτριο. Χαμηλού μοριακού βάρους. Ένα προϊόν ολοκληρωμένο, ένα συστατικό ολοκληρωμένο αυτό το προϊόν, έτσι, το οποίο τοποθετούμε και στην περιοχή των ματιών, γιατί και εκεί, όσο πιο είναι υδατωμένα, τόσο πιο σφριγγυλό το δέρμα μας. Δεν έχει αλλάξει έτσι κάτι άλλο. Έτσι. Σωστά. Να πω τελευταία ότι δοκιμάζω και κάτι άλλο σε σχέση με το υαλουρονικό. Αλλά θέλω λίγες μέρες ακόμα για να το παρουσιάσω. Για να έχω έτσι... Να το. Ξεκινάει, ανοίγουμε το κουτάκι. Το ανοίγουμε το κουτάκι, θα το ανοίξουμε σε λίγο. Να διαβάσω. Τι να κάνει με τα προϊόντα τα καινούρια. Είναι όσο... Εντάξει. Διαβάζω ένα σχόλιο της φιλιός. Έχω ένα, ας το πούμε, hack. Α, οκ. Μας αρέσουν αυτά. Άμα πετύχει και είναι καλό να μας το μοιραστείς. Πάντως, λέει, φιλιό, κορίτσια και αγόρια, αφού την έπαθα πρώτα, μην πάτε πουθενά χωρίς το μισελάρ από καρύστερα. Ποτέ δεν ήμουν υπέρμαχος, αλλά τώρα δεν κάνω χωρίς αυτό, ειδικά όταν πάω ταξίδια. Ένα σύντομο story time για τη φιλιό, γιατί μου το είχε πει. Πάει λοιπόν κάπου διακοπές, εξωτερικό, και το νερό εκεί ήταν ακριβώς όπως περιέγραψες, αλλά επί 10. Ναι. Οπότε, το είχε μαζί της
Θα σου πω και ποιο είχε μαζί της, αλλά δεν μπορείς να με βλέπεις. Το μικρού. Είχε μαζί της αυτό που έδινες, μπράβο, αυτό που έδινες δώρο. Μπράβο, ναι. Και την έσωσες, όχι μεταφορικά, την έσωσες κυριολεκτικά, να ξέρεις. Πολύ αγαπημένο η αλουρονικό γράφημα. Ολόκληρη τη συσκευασία τη μεγάλη και λόγω της φωτογράφησης, ευτυχώς το είχα μαζί μου, γιατί δεν ξέρω πώς θα γινόταν ακριβώς η δουλειά. Νομίζω ότι αυτό και τέλειο. Τα προϊόντα μέσα σαν. Αφού είναι τέλειο. Ρωτάνε κάτι που είναι τέλεια ιδέα. Η Φιλιό λέει, μόλις μου ήρθε η ιδέα, μπορώ να βάλω το μισελάρ σε σπρέι και να το έχω στη θάλασσα για να ψεκάζομαι, παύλα, δροσίζομαι. Εγώ θα πω, και αν έχω και ένα πανάκι μπαμπού, γιατί εγώ θα το τερματίσω αφού η Φιλιό το ξεκινάει, την ώρα που θα ψεκάσω με το μικυλιακό ή ακόμα και αν έχω το μικρό που είχες δώρο και το έχω και το γεμίζω εννοείται και να το παίρνω μαζί στα ταξίδια και έχω και ένα μπαμπά, αυτό το μπαμπού, το ύφασμα, αυτό το cloth, face cloth, θα μπορώ να περάσω το πρόσωπό μου και να κάνω ένα νέο σαντιλιακό. Εννοείται, έτσι. Εννοείται και είναι η καλύτερη. Εγώ συγκεκριμένα τι κάνω. Ρίχνω πρώτα νερό εμφιαλωμένο, τις βρίσκει τέλος πάντων, μετά τη θάλασσα, να φύγει το αλάτι, γιατί εμένα μου επηρεάζει και το αλάτι πάρα πολύ την επιδερμίδα. Μετά κάνω έτσι πολύ γρήγορα με λίγο μισελέρ και ανανεώνω το αντιλιακό μου. Και αυτό ωραία ιδέα. Αρκεί να υπάρχει βρύση εκεί που θα είμαστε. Αν δεν υπάρχει βρύση ή αν το νερό της βρύσης είναι όπως είναι, παραλείπουμε τη βρύση και κάνουμε με εμφιαλωμένο, όπως είπαμε πριν, ή κατευθείαν περνάμε με το μικυλιακό. Τέλεια. Η αγαπημένη μας η Έφη λέει, κορίτσια, επειδή μπήκα πριν λίγο τι είπατε για την ξηρότητα του δέρματος λόγω της εποχής, αποφεύγουμε ισχυρά δραστικά. Προσέχουμε πάρα πολύ κάθε φορά που επιστρέφουμε από το σπίτι τον καθαρισμό. Η Αλεξάνδρα, όπως και στο ρίλ της, πρότεινε το μικυλιακό, που είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και επειδή ρωτήσαν και τα κορίτσια μας πιο πάνω, το ίδιο και στα παιδιά μας, το ίδιο και στα εφηβάκια μας, εννοείται. Άφοβα. Αντιλιακή, αποφεύγουμε τα δραστικά και ενσωματώνουμε στην καθημερινότητά μας για να ενισχύσουμε το μικροβίωμα της επιδερμίδας, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν παραλείπτουμε το υαλουρονικό μας και τη Hydra Repair θα τη φορέσουμε σκουλαρίκι που έχει νιασυναμίδη, πρεβιωτικά και προβιωτικά. Δεν έχασες κάτι άλλο. Οι άλλες οδηγίες ήταν για τις ευπαθείς ομάδες. Μιλήσαμε για τα μικροσωματίδια και τα πιο μεγάλα σωματίδια, τι επηρεάζει τι. Θα αποθηκευτεί όμως το live, αγαπημένο μου, και θα το δεις με την ησυχία σου και με την ηρεμία σου. Και τώρα, Αλεξάνδρα. Εννοείται λοιπόν ότι... Πες μου πάλι γιατί δεν σε άκουσα. Και τώρα λέω, Αλεξάνδρα, αν θέλεις κι εσύ να δώσεις καμία συμβουλή ακόμα, γιατί θέλω να πάμε στο παρασύνθημα που μας είπες στην αρχή, έτσι. Νομίζω ότι τα είπες εξαιρετικά. Εκτός των υπολείπων οδηγιών, καθαρίζουμε πολύ καλά το δέρμα μας, κάθε φορά που επιστρέφουμε στο σπίτι, ενυδατωνόμαστε και φροντίζουμε να έχουμε προϊόντα με συστατικά τα οποία προσέχουν και φροντίζουν τον δερματικό φραγμό. Αυτό νομίζω είναι το πιο απλό. Αποφεύγουμε, όπως είπες και εσύ, τα πολύ έντονα δραστικά συστατικά. Είναι κάτι πολύ απλό, δεν χρειάζεται να φορτώνουμε το δέρμα μας. Εννοείται πως εγώ προτείνω το υαλουρονικό όσον αφορά τα σέρουμ και τις κρέμες μας, το υαλουρονικό μαζί με τη Hydra Repair. Είναι τα ιδανικά προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για την περιποίηση του δέρματός του, κυρίως αυτές τις μέρες που έτσι το δέρμα μας είναι και πιο ξηρό και πιο ευαίσθητο, θέλει προϊόντα τα οποία να είναι πολύ 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 μαλακά μαζί του. Αυτά, νομίζω τα πες εξαιρετικά. Ερώτηση. Πες. Peeling και μάσκες, ποιες θα προτιμήσουμε αυτή την περίοδο, γιατί πες ότι έχουμε μία επιδερμίδα η οποία είναι πάρα πολύ λιπαρή, έχουμε μία επιδερμίδα η οποία ανανεώνει συνέχεια το αντιλιακό, έχουμε το Σταύρο, για παράδειγμα, που κάνει μπάνιο στη θάλασσα ο Σταύρος. Γεια σου ρε Σταύρο, εγώ ούτε το 15 Αύγουστο δεν μπαίνω άμα δεν κάνει 45 βαθμούς Κελσίου. Είναι respect τεράστιο στο Σταύρο, ο οποίος είναι από μόνος του σχολείο συστατικών, αλλά θέλει λίγο τη βοήθειά μας.
Τι προτείνουμε σε αυτές τις επιδερμίδες που πάνε και θάλασσα και βάζουν και αντιλιακό και βάζουν και αδιάβροχα αντιλιακά μπορεί. Γιατί μπορεί να έχουμε τάσεις να κάνουμε παναδούλες, να έχουμε μέλασμα, να έχουμε Έτσι. κάνα τέτοιο. Από τις μάσκες σου. Σε ποια θα δείξουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία αυτές τις μέρες και αν το peeling σου, εγώ την απάντηση την ξέρω εννοείται, απλά θα την πεις για τον κόσμο. Ποια από τις δύο μάσκες αρχικά θα μας πεις προτείνεις, σαν Καρίστεα, σαν Αλεξάνδρα, και στη συνέχεια η κρέμα απολέπισης προσώπου η δική σου. Προσοχή, η κρέμα απολέπισης προσώπου. Ενδείκνεται, μπορούμε να το κάνουμε αυτές τις μέρες ή τα αφήνω πάνω σου. Λοιπόν, εννοείται πως το scrub μπορούμε να το κάνουμε, ενδείκνυται κιόλας και είναι καλό να το κάνουμε έτσι ώστε να αποφράξουμε, να το πω έτσι, τους σπόρους μας. Όλα καλά. Ναι, απλά. Όχι. Δεν με βλέπεις εσύ, εγώ κάνω τα δικά μου, εγώ τώρα, εγώ θέλω να δείξω το scrub. Τέλεια. Λοιπόν, κάνουμε απολέπιση, έτσι ώστε να διώξουμε έστω και τον παραμικρό κόκο σκόνης που μπορεί να μείνει πάνω στο δέρμα μας. Είναι καλό να, το δέρμα μας να αναπνέει κατά κάποιο τρόπο. Αναπνέει γιατί, το λέω αναπνέει γιατί στην πραγματικότητα το δέρμα δεν αναπνέει, αναπνέει εκ των έσω, έτσι. Mm-hmm. Καλό είναι λοιπόν να μην το φορτώνουμε με διάφορα και... η μάσκα η οποία θα μπορούσε να ταιριάξει εξαιρετικά αυτό το διάστημα είναι η μάσκα ύπνου, η οποία έχει όλα τα αναπλαστικά συστατικά που χρειάζεσαι για να επαναφέρεις την ενυδάτωση στην επιδερμίδα σου, την υγρασία, για να αποφύγεις όλη αυτή την ξηρότητα που εμφανίζουν κάποιες επιδερμίδες, κυρίως γύρω από τα χείλη, κοντά στα μάτια, εννοείται προσέχουμε, δεν βάζουμε την μάσκα πολύ κοντά βάζουμε στην περιοχή. Τη βάζουμε μέχρι πόδι γίνας, όχι πιο μέσα. Έτσι, το έχουμε ακριβώς. Πει. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι ναι, είναι η ιδανική μάσκα. Περιέχει συστατικά όπως η σεντέλα, όπως το υαλουρονικό, όπως το έλαιο κάναβης. Έχει συστατικά τα οποία είναι πολύ ενυδατικά, πολύ αναπλαστικά. Συστατικά τα οποία έχουν αντιμικροβιακή δράση. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για τις ημέρες αυτές, που το δέρμα προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτή την εξωτερική απειλή, που δεν συνηθίζει να αντιμετωπίζει στις καθημερινές ημέρες. Είναι κάτι καινούριο γι' αυτό. Τα θέλουνε όλα σε King Size γράφουνε. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα τους δίνεις τα μπαλ κατευθείαν, ξέρεις. Από τα εργαστήρια όπως βγαίνουν παιδιά, ξεχάστε τις συσκευασίες. Ποιες συσκευασίες, δεν συσκευάζουμε εμείς. Στα μπαλ κατευθείαν τα φέρνετε, τα στέλνετε όλα όπως είναι. Αλεξάνδρα, τα χέρια μου έχουν γίνει σαν βελούδο. Να πούμε και μια ωραία συμβουλή ότι έχεις από τις πιο τελειότερες κρέμες χεριών που υπάρχουν. Έχεις από τις πιο τελειότερες μυρωδιές τα προϊόντα που υπάρχουν. Και να πούμε ότι τα αρώματά σου δεν είναι αλλεργιογόνα. Να πούμε ότι η Καρίστε αγαπάει και σέβεται πέρα από τον εαυτό της και το ίδιο το περιβάλλον και το συνάνθρωπό της. Να πούμε ότι τα προϊόντα σου μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι vegan. Εννοείται, είναι όλα vegan. Γιατί είμαστε κι εμείς vegan. Ακριβώς. Είναι cruelty free. Γενικά... δεν χρησιμοποιούμε τίποτα το οποίο να είναι αποτέλεσμα ζωικής επεξεργασίας. Γενικά να έχει κακοποιηθεί κάποιο ζωάκι γι' αυτό. Όλοι οι έλεγχοι εννοείται πως γίνονται σε ανθρώπους, όχι σε ζώα. Και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εθελοντές, έτσι. Ακριβώς. Δεν τους βάζουμε και δεν τους υποβάλλουμε. Δεν τους έχουμε δεμένους με αλυσίδες χειροπόδαρα. Να πούμε και ότι στέλνει τα πιο μοσχομυριστά πακέτα. Δεν έχω ξαναλάβει. Έχω κάνει και αν έχω κάνει παραγγελίες. Έχω λάβει και αν έχω λάβει... δεν θέλω να τα λέω PR, γιατί εγώ τα PR δεν τα δέχομαι, να ξέρεις. Τους λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά όταν ξέρω και τι συστατικά έχουν και ποια εταιρεία τα στέλνει, δεν τα θέλω καθόλου. Όταν έρχεται η παραγγελία μου από σένα, μυρίζει όλο το κουτί πριν το ανοίξω, τα δείγματα μέσα που βάζετε, το κάτι άλλο και το αμπαλάς,
Το έγραψε μια φίλη πιο πάνω, ακόμα και όταν ανοίγουμε τα δέματα, μοσχοβολάει η αγάπη και το νιάξιμο. Δηλαδή, respect πραγματικά στην ομαδάρα που έχεις εκεί και στην αγάπη που βάζετε μέσα σε κάθε δέμα και δεν τσιγκουνεύετε τα δείγματα, εννοείται ότι θα το πούμε. Καλέ, είσαι ποτέ. Καλά. Είσαι καλά. Θεσσαλονίκη πήρα πάκο. Μαζί με το Μικηλιακό, το mini size που το γεμίζω και το ξαναγεμίζω. Και τώρα, όπως παρακαλάει ο κόσμος, γιατί έχουμε φτάσει να παρακαλάμε, θα μας πεις τίποτα για τα καινούργια. Τι θα γίνει. Και εννοείται ότι έχεις ετοιμάσει κάτι για μας μετά από τόσο καιρό, έτσι. Δεν νομίζω να μας αφήσεις έτσι. Που έρχεται και η αφρικανική σκόνη. Εννοείται. Ήρεμα το λέω, ξέρεις. Έχουμε πολλά προϊόντα. Τα έχω λίγο πει πάνω κάτω. Αλλά θα δώσετε και κάποια περισσότερα. Και ποιον. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Μετά το χειρουργείο έπαθα αμνησία. Δεν θυμάμαι. Αμνησία. Λοιπόν, τα περιμένουμε πολύ άμεσα. Τα περιμένουμε πώς και τι. Δηλαδή, νομίζω ότι μαζί με εσάς και εγώ πάρα πολύ. Περιμένουμε μία ομάδα προϊόντων, θα πω. Όπα. Ομάδα. Είναι λοιπόν προϊόντα τα οποία είναι πολυχρηστικά. Είναι, πολλοί μου λένε τα αντιλιακά. Δεν είναι μόνο αντιλιακά. Είναι προϊόντα. Είπες δεν είναι μόνο αντιλιακά, έτσι. Δεν είναι μόνο αντιλιακά. Είναι προϊόντα τα οποία παρέχουν ισχυρή αντιγύρανση, ισχυρή αντιοξείδωση, ενυδάτωση, αντιλιακή προστασία υψηλή και έχουμε δηλαδή, εγώ μόνο σε ακούω εντωμεταξύ και καταλαβαίνω τι ακριβώς πώς αντιδράς. Ο κόσμος το έχει ένα τέτοιο προϊόν. Εννοείται πως προστατεύει από blue light, από IR, εννοείται UVA, UVB, είναι anti-pollution επίσης, μιας και μιλάμε και για την αφρικανική σκόνη. Είναι λοιπόν πολύ εργαλεία. Να το είχαμε αυτό. Θα ταιριάζει με την Hydra Repair. Θα ταιριάζει με... Με τη Hydra Repair. Εννοείται θα ταιριάζει, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι προϊόντα τα οποία είναι... Το ένα μάλιστα έχει και χρώμα, μάλλον όχι. Το ένα είναι χωρίς χρώμα. Το άλλο είναι με χρώμα και ακούστε τώρα. Εγώ πάντα είχα το εξής πρόβλημα. Τι είπε η κοπέλα, συγγνώμη. Τι είπε η κοπέλα. Θα έχει χρώμα. Ναι. Και θα έχει και όλα αυτά που είπες. Θα είναι λοιπόν ένα χωρίς χρώμα. Και άκου τώρα. Δηλαδή για να καταλάβεις πώς δημιουργήθηκε όλο δεν το... Δεν μπορώ να ακούσω. Έχω λιποθυμίσει την καρέκλα. όλα τα προϊόντα. Εγώ πάντα είχα το εξής πρόβλημα. Ακριβώς επειδή ξεκινάω, ας πούμε, τώρα είμαι στα πιο λευκά μου, έτσι, δηλαδή τον Μάιο είμαι στα πιο λευκά μου. Χρησιμοποιούσα πολλά αντιλιακά, τα οποία σε αυτή τη φάση μου ήταν ok, στο χρώμα, από άποψη χρώματος, αλλά τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, που είμαι στα πιο σκούρα μου... Και τα self-tan που κάνουμε για να μοιάζουμε σαν την Τζίλο. Δεν μου τέριαζε με τίποτα. Με έκανε να φέρουμε σαν φάντασμα, έπρεπε να ανακατεύω 100 make-up παράλληλα. Δυστυχώς το make-up έριχνε και την αντιλιακή προστασία. Γιατί εννοείται να ξέρουμε ότι όταν ανακατεύουμε με το αντιλιακό μας... Μειώνεται η απόδοση. Ακριβώς, μειώνεται η απόδοση. Πέφτει η προστασία που έχει το αντιλιακό. Οπότε λοιπόν είπαμε να φτιάξουμε κάποιο προϊόν ή προϊόντα, τα οποία να τα χρησιμοποιούμε, τι? Να έχουμε κάλυψη. Γίνεται χαμός εδώ μεταξύ, βλέπω τα μηνύματα. Με τι να κάνω έτσι, αέρα, δεν ξέρω, ψάχνω, κάτι έπιασα τώρα, κάτι βιταμίνες κρατάω, κάτι βιταμίνες, δεν είμαι καλά γιατρέ μου. Και πήγα στον παθολόγο πριν, μετά το live έπρεπε να πάω, γιατρέ μου, σου έρχομαι ξανά, άνοιξε το ιατρείο.
Άκου τι είπε. Λοιπόν, Είναι οπότε μεγάλο. λοιπόν, φτιάξαμε προϊόντα τα οποία θα μπορούν να ταιριάξουν με το χρώμα του δέρματός μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε είμαστε πολύ ανοιχτόχρωμες, είτε είμαστε πολύ σκουρόχρωμες, είτε ξαφνικά μαυρίζουμε, είτε χρησιμοποιούμε αυτό που λες ένα self-tan. Και δεν θα χρειάζεται να παίρνουμε, εγώ δηλαδή που είχα μέσα στο νεσεσέρ μου 3-4 διαφορετικά foundation και άλλα πόσα concealer. Οπότε λοιπόν φτιάξαμε αυτό που είναι. Είναι το βασικό, το οποίο είναι με χρώμα και είναι το base μας. Είναι ένα χρώμα το οποίο είναι πολύ κοντά στην ελληνική έτσι, επιδερμίδα. Και έχουμε φτιάξει δύο τύπου κορέκτορες, οι οποίοι είναι με αντιγύρανση, με αντιλιακή προστασία με τα πάντα. Δεν χάνεις τίποτα δηλαδή από την προστασία που έχουμε φτιάξει στο αντιλιακό μας. Είδες και εγώ αντιλιακό το είπα λάθος. Στην κρέμα μας λοιπόν. Και τι κάνεις, χρησιμοποιείς αυτούς τους κορέκτορες, ο ένας είναι ο light, ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός, ο άλλος είναι ο dark, ο οποίος είναι πολύ σκούρος. Εννοείται πως μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και για θα τους highlight. Κάνουμε ανάμειξη, θα μπορούμε. Εννοείται πως θα τους κάνεις με ανάμειξη. Τελείωσέ μας, Αλεξάνδρα, μπορείς απόψε. Τελείωσέ μας, πες κι άλλα, πες κι άλλα. Εννοείται πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον σκούρο για να κάνεις, ας πούμε, τα κοψίματά σου. Ευχαριστώ, εντάξει, κατάλαβα, έγινε. Και τον ανοιχτό για να τονίσεις έτσι τα σημεία που θέλεις να φωτίσεις περισσότερο. Να κάνεις τις ρητίδες να φαίνονται, να τσετάρεις το κονσίλερ σου, θα πω εγώ, κατάλαβα. Εννοείται και αυτό, βέβαια, δεν το συζητάμε. Οπότε, λοιπόν, βρίσκεις εσύ ακριβώς τη φόρμουλα, ανακατεύοντας με το... Είναι μια σταλιά, ένα τσικ θέλεις από το καθένα και φτιάχνεις ακριβώς, μα ακριβώς, δηλαδή δεν το πιστεύαμε, ήμασταν πόσοι άνθρωποι, και είχαμε αρχίσει και κάναμε μπλεντάρισμα και είχε ταιριάξει σε όλους. Δηλαδή βάζαμε, ήθελε, ο ένας ήθελε, ας πούμε, ήταν λίγο πιο ανοιχτός, ήθελε δύο τσίκ, δύο έτσι, να πω, κόκκους από το ανοιχτόχρωμο. Ο άλλος ήθελε, είναι πολύ σκούρος, ήθελε από το σκουρόχρωμο. Αλλά έβγαινε ακριβώς. Οπότε δηλαδή, σου λύνουμε ακριβώς το πρόβλημα όλου του χρόνου, με το χρώμα σου. Καλύπτουμε λοιπόν, σε καλύπτουμε για την αντιλιακή προστασία, σε καλύπτουμε για το blue light, για τις μέρες που έχει σκόνη. Αν μένεις, ας πούμε, σε πόλη και χρειάζεσαι συστατικά anti-pollution επίσης. Εντάξει. Καλύπτουμε αντιγύρανση. Έχουμε πολύ έτσι έντονα συστατικά, τα οποία όμως είναι μεν ενεργά συστατικά, αλλά είναι συστατικά τα οποία δεν θα επηρεαστούν από την ηλιακή ακτινοβολία. Δεν είναι συστατικά τα οποία... Άρα δεν είναι φωτοευαίσθητα, ούτε καθόλου, ακυρώνονται στο φως. Καθόλου. Ούτε δεν είναι το φως των κινητών και των συσκευών. Ούτε από το φως των κινητών εννοείται. Ούτε από... Ούτε επηρεάζουν δέρματα τα οποία είναι έτσι πιο ευαίσθητα, γιατί όπως είπαμε το δικό μου είναι σούπερ ευαίσθητο. Και είναι το... Είναι το, μάλλον είναι το δέρμα το οποίο δείχνει με τη μία αν υπάρχει περίπτωση κάποιο προϊόν να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον, σε οποιαδήποτε επιδερμίδα. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό δέρμα το δικό μου για αυτή τη δουλειά. Γενικά είμαι πάρα πολύ happy γι' αυτό. Το περιμένω πώς και τι. Αυτό είναι το όλο concept. Δεν ήθελα να σας το πω με τη μία, αλλά σήμερα είχα αποφασίσει να σας το πω. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, έτσι, εκτός το ότι εσύ δεν βλέπεις όση ώρα μιλάς, ότι μόνο δεν έπαθα αλήθεια λιποθυμικό, έχω κάνει αέρα, έχω βγάλει όλες τις βιταμίνες μέσα από τα κουτιά, κάνω αέρα με ένα κουτί από τις βιταμίνες. Ο κόσμος σου έχει λιποθυμήσει, το θέλουν λένε χτες, τους έχεις κάνει μέχρι το κερί, νόμιζαν ότι θα πάρουν φωτιά τα μαλλιά μου, δεν έχω κάτσει ήσυχη. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως τώρα, έτσι. Πότε θα είναι διαθέσιμο
Και πότε, θα γίνει, και πότε θα γίνει η παρουσίαση, γιατί μόνο που είπες όλη αυτή τη λίστα ότι θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει αυτό, δεν θα επηρεάζεται από αυτό. Τα συστατικά χωράνε σε μία πλευρά της συσκευασίας ή θα πιάσουμε διπλό, κατάλαβες, θα πιάσουμε σαλόνι, ας πούμε, τύπου. Ναι, πραγματικά τα έχουμε προσέξει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο το τεστάρουμε από το 23. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί μήνες, πάρα πολλοί μήνες που τα τεστάρουμε. Έχουμε κάνει 100 αλλαγές από τη φόρμουλα μέχρι ακόμα και τις συσκευασίες. Ακριβώς γιατί θέλουμε να είναι προστατευμένο το εσωτερικό, δηλαδή είδαμε πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα είναι πια στα χέρια μας και έτοιμα δηλαδή να βγουν κατευθείαν στην αγορά. Το δεκαήμερο του Μαΐου. Κάποιος το είπε νωρίτερα, κάποιος είπε, νομίζω η Φιλιό, κάποιος το είπε νωρίτερα. Ναι, τα φοράω αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ τα φοράω και το βράδυ. Τα φοράω δηλαδή και σαν make-up, για να καταλάβεις. Έχουν πάρα πολύ καλή κάλυψη. Δεν είναι αυτό που έχουν. Δηλαδή θα βγαίνουμε το βράδυ και θα μπορούμε να τα φορέσουμε, δηλαδή θα βγω εγώ το βράδυ και θα κάνω και το μακιγιάζ μου με αυτά. Εγώ έχω σταματήσει να φοράω οτιδήποτε άλλο, ναι. Και να... Δεν κατεβαίνει το φρύδι. Δεν κατεβαίνει το φρύδι, παιδιά. Φωνάχτε λίγο το έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Και να πω βέβαια ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που με βλέπετε με αυτά, αλλά δεν μπορούσα να το πω άλλη στιγμή. Πες μου ότι στα τρία τουλάχιστον τελευταία live. Ειδικά σε εκείνο που φόραγε ένα έντονο κραγιόν και το eyeliner που σου είπα για το κραγιόν. Το φοραγές. Εντάξει. Εννοείται. Εννοείται. Το φοράω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν μπορούσα να πω τίποτα. Εμείς πότε θα τα φορέσουμε, Αλεξάνδρα μας? Θεωρώ πραγματικά, δηλαδή, δυστυχώς είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να ελέγξουμε. Τα αντιλιακά εντωμεταξύ, ό,τι περιέχει αντιλιακό φίλτρο, έχει πολλούς ελέγχους από πίσω. Έχει πάρα πολλούς ελέγχους σταθερότητας, έχει ελέγχους στις θερμοκρασίες τις υψηλές, στις θερμοκρασίες τις χαμηλές, όπως όλα τα προϊόντα, αλλά τα αντιλιακά, ακόμα περισσότερες, γιατί πρέπει να παρατείνουν και τις πολλές ώρες των stability test, ειδικά στις υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να υπολογίσουν ότι θα μείνουν μπορεί και μέσα σε ένα αυτοκίνητο που θα περιβάλλει τα πολλαμαρίνες. Να χτυπιέται απευθείας από την ηλιακή ακτινοβολία. Αλεξάνδρα, αυτά τα ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πότε θα το έχουμε στα χέρια μας. Σουλιά, θεωρώ ότι μέσα σε ένα δεκαήμερο θα τα έχουμε κι εμείς. Δηλαδή, είμαστε τελείως στην τελική ευθεία. Έπρεπε να σας φέρω τις συσκευασίες να σας τις δείξω, γιατί τις έχω. Αλλά... Δεν πειράζει, την φορά. Σε περιμένουμε! Μέχρι να πιούμε μια γουλιά νερό, σε περιμένουμε! Δεν ξέρω που τις έχω! Δεν ξέρω που τις έχω, θα σας τις είχα φέρει. Όμως, δεσμεύομαι, και δεν δεσμεύομαι πολιτικά, δεσμεύομαι ως καρίστεα, επόμενη φορά να σας φέρω. Πότε θα είναι η επόμενη φορά, όταν θα κυκλοφορήσουν, θα θέλουμε μπριχού εμείς? Όχι, πιο κοντά. Εντάξει. Τι λέει, εντάξει. 1η Ιουνίου θα έρθουν να υποθέσουμε, θα έχουμε και έξτρα κώδικο. Ποιος να ξέρει άραγε. Ποιος να ξέρει άραγε. Δηλαδή, ο μήνας έχει 14. Σωστά. Είπες δεκαήμερο. Mm. 24 βράδυ Παρασκευής, τι κάνεις? Θα είσαι ελεύθερη? Είμαι ελεύθερη. Κοίταξα το ημερολόγιο για να δω το δεκαήμερο. Δεν ήξερα τι μέρα είναι, δεν ήξερα πόσο έχει ο μήνας. Μόνο πότε είναι η γιορτή της κόρης μου, ξέρω που είναι την Τρίτη. Και με έκανες και κοίταξα το ημερολόγιο. Δεσμεύεσαι
Ακόμα και εγώ να μην τα έχω, αλήθεια στο λέω, γιατί ξέρεις τι γίνεται με τους κούριερ, δεσμεύεσαι ότι η Παρασκευή, πανελληνίως παγκοσμίως, 24 του μηνός θα είσαι εδώ. 24 του μηνός θα είμαι εδώ, ναι. Δεσμεύομαι. Ακόμα και αν εσύ δεν τα έχεις, θα τα έχω εγώ και θα σας τα δείξω. Εντάξει, άμα τα είχα όμως, να ξέρεις, θα ήμουν διπλά χαρούμενη για αυτό το live και αποκάλυψη, έτσι. Απλά το αναφέρω έτσι εδώ, να πέσει σαν πληροφορία. Δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μου, δυστυχώς. Εργαστήρια της Καρίστρια, σας παρακαλώ. Να σας χαρεί η οικογένειά σας ολόκληρη. Η μάνα σας που σας έκανε, ο πατέρας σας, όλοι οι γυναίκες που σας χαίρονται και οι άντρες. Κάντε κάτι, λίγο πιο νωρίς, λίγο. Αλλιώς δεν πειράζει, 24 του μήνα. Αλλά ξέρεις, είναι αυτή η περίοδος που γίνεται λίγο χαμός. Ναι. Και πάντα τα πράγματα δεν έρχονται και όπως τα περιμένεις. Πάντα οι συσκευασίες έτσι λίγο μας τη χαλάνε, αλλά τα καταφέρνουμε. Αλεξανδρά, φοράς και το ανοιχτό και το σκούρο τώρα εσύ. Βέβαια. Και έχω κάνει και κάτι ελαφρύ εδώ, ίσως μπορεί να το βλέπετε. Το βλέπουμε. Γι' αυτό ρωτάμε. Είναι με το σκούρο. Το οποίο σκούρο, δηλαδή, για μένα αυτή τη στιγμή είναι super duper σκούρο. Εγώ ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε όλους. Βλέπω, μας δίνετε τις ωραιότερες ευχές. Μπροστά σου. Από πίσω μας λέμε άλλα, έτσι το ξέρεις. Λοιπόν, είδα, επειδή ρωτούσαν αν είναι σε σταγόνες, είναι σε μορφή κρέμας, πολύ ελαφριάς. Αυτό. Αλλά είναι πολύ ελαφριά. Δεν αφήνει λιπαρότητα. Είναι... Να, δες. Το δικό μου δέρμα που... Επειδή έχω δει και βλέπω... Την περνάει, λέει τώρα η Άννα, με X-rays. Δεν έχω X-rays. Έχω σκάνερ απευθείας. Την έχω σκανάρει 3-4 live πριν πάθω ό,τι έπαθα και φύγω. Αλλά ξέρεις, επειδή με την Αλεξάνδρα, δεν λέμε τι make-up χρησιμοποιείς, τι κραγιόν ήταν αυτό και τέτοια. Δεν τις έχω τόσο θάρρος και γενικότερα δεν ρωτάω ποτέ από πού πήρες την μπλούζα, από ποιο ήταν αυτό το κραγιόν. Γιατί ντρέπομαι, η Αλεξάνδρα το ξέρει, γιατί είναι και αυτή η παρθενάκη σαν εμένα. Όμως βλέπεις και εσύ αυτό που βλέπω, έτσι, το κάτι διαφορετικό. Πάμε κάτι live αρχικά με την Αλεξάνδρα, περσινά αρχικά, και πάμε σε κάτι live τελευταία, να δείτε κι εσείς τη διαφορά. Να πω αυτό το λέω. Ότι και για κάποιον ο οποίος θέλει πιο ελαφριά κάλυψη, θέλει μια κάλυψη, αλλά πιο ελαφριά, μπορεί να, δεν μιλάω για, τους, για τα SPF, μιλάω για το χρώμα, έτσι. Μπορεί να αναμίξει τους κορέκτορες με τη βάση που δεν έχει χρώμα και να έχει μία πολύ ελαφριά, πάλι το χρώμα του, ακριβώς το χρώμα του, χωρίς να ανακατεύει 100 πράγματα και να έχει 500 μπουκαλάκια. Χρησιμοποιεί λοιπόν τους κορέκτορες με το λευκό αντιλιακό που λέμε, τη λευκή κρέμα που δεν έχει, τη λευκή βάση που δεν έχει χρώμα και έχει μία πολύ πολύ ελαφριά κάλυψη. Αν θέλει πιο έντονη κάλυψη, να καλύψει δηλαδή ακόμα και σπυράκια, ακόμα και, τι να σου πω, ότι κάναμε, ήμασταν στο χημείο και εγώ έχω αρκετές ελιές. Λοιπόν, και... Θέλω να κάνουμε παρέα. Καλύψαμε ελιά, καλύψαμε τατουάζ τεράστιο, έτσι, που ήταν, έπιανε μπράτσο, δηλαδή χρωματιστό τατουάζ. Με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αχ, πώς θα περάσουν οι 10 μέρες, κάθε λεπτό τους μοιάζει με ώρα. Μην πεις κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Δηλαδή, καλύπτει και τα τουάζ. Ναι, είναι, εντάξει, δεν το καλύπτει τελείως, να νομίζεις ότι δεν υπάρχει, αλλά το καλύπτει σε εξαιρετικό βαθμό. Ερώτηση, make-up artist. Χτίζεται, δηλαδή άμα θέλω να το καλύψω τελείως, χτίζεται. Εννοείται. Καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Ρε, τι θα γίνει. Χτίζεται. Τι θα γίνει. Εντάξει. Άρα,
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα νεαρότερα άτομα της παρέας, έτσι. Βέβαια. Και ακνεϊκές. Και ακνεϊκές. Με σημαδάκια. Και με... και με διάφορες χρωματικές, έτσι, διαφορετικούς χρωματικούς τόνους που έχουν πολύ. Όπως και εγώ έχω αρκετές πανάδες λόγω του αυτοάνοσου. Και δυσχρωμίες. Τα καλύπτει εξαιρετικά. Κάτι άλλο θα μας πεις ή μας νομίζεις ότι θα πάθουμε κάτι και θα θέλουμε αλήθεια υπογλώσιο. Και να πούμε και αυτό, ότι περιμένουμε λίγο πιο μετά αυτό, το τόνερ μας. Το ζητούσατε. Δεν μπορούσα να μην το κάνω. Μην μπει συστατικά, αλλά συστατικά, είναι κάποια από αυτά που λέγαμε. Τα καταφέρατε. Είναι κάποια από αυτά που λέγαμε. Είναι κάποια από αυτά που λέγαμε και είναι και κάποια άλλα. Δηλαδή κάνει εννοείται και αντιγύρανση. Αυτό που το περίεργο που τρώγεται θα είναι μέσα. Κατάλαβες. Περίεργο που τρώγεται. Αυτό που λέγαμε να έχει μέσα το συγκεκριμένο, το που το βρίσκεις και σε κονσέρβα, αλλά και... Έλα, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Καλά, θα σου στείλω μετά. Θα σου στείλω μετά να σε ρωτήσω. Στείλε μου μήνυμα. Εντάξει, μου μήνυμα. Θα είναι το τόνερ έτοιμο. Και στη συσκευασία που μου πες. Σε συσκευασία εξαιρετική. Και πολύ γκράντε. Εντάξει. Ντολμαδάκια. Εντάξει. Ντολμαδάκια. Καλέ, είναι vegan. Vegan είναι. Βίγαν είναι. Και οι βίγαν το αγαπάνε πολύ αυτό το συστατικό και εμείς το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το συστατικό, γιατί άμα γίνει και μια εξαιρετική ζύμωση, λειτουργεί και σαν πρεβιωτικό, δεν λέω κάτι άλλο, πρέπει να μάθω πρώτα αν είναι όντως αυτό μέσα, αν τα κατάφερε το team να το βάλει μέσα και θα τα πούμε στην πορεία. Μάλιστα, ωραία. Το τόνερ λοιπόν έρχεται. Ναι. Είναι και και ένα τελευταίο για να σας αφήσω. Πες όσα θέλεις. Εγώ χρόνο έχω εδώ, ο κόσμος όμως θέλει. Μας τα λες και όλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο να πω ότι έχουμε κάνει reformulation της κρέμας αντιγύρανσης. Πες το, γιατί ψάχνουν την κρέμα την αντιγυραντική και να μου λένε πες μας εσύ που ξέρεις και πες τους ότι δεν ξέρω τίποτα εγώ, πες το κι εσύ. Όχι, τίποτα, απολύτως, απολύτως, απολύτως. Εντάξει. Έχει γίνει λοιπόν reformulation και έχουμε αλλάξει κάποια συστατικά, έχουμε αλλάξει λίγο και την υφή. Και έχει γίνει super duper η κρέμα. Έχουν μπει συστατικά που αγαπάτε πάρα πολύ. Έχουν μπει συστατικά πιο καινούρια. Έχει γίνει εξαιρετική. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, λίγο πολύ αυτά θα έρθουν όλα μαζί, πάνω κάτω. Εννοείς με το τόνερ και η αντιγυραντική θα έρθουν μαζί. Συμφωνώ, όλα θα έρθουν πάνω κάτω μαζί. Ναι. Δηλαδή τις 24 θα κάνουμε after. Θα κάνουμε live από τις 9 μέχρι τις 12 κάπως. Τι εννοείς όλα μαζί. Δεν ξέρει. Αγία μου, με το καλό, με το καλό, με το καλό, με το καλό. Να είναι καλοτάξιτα. Πιστεύουμε όλοι σε σένα. Σ' αγαπάμε όλοι. Είσαι σε όλων τα σπίτια. Θες με το μικυλιακό σου, θες το υλουρονικό σου, δεν υπάρχει σπίτι που δεν το έχει. Θέλεις με το καθαριστικό σου, θέλεις με τη Hydra, θέλεις με τη Ματιόν που κάνει και για εξέματα και είναι, να το πω και αυτό, μην το ξεχάσω. Είναι η μόνη που μπορώ να προτείνω σε επιδερμίδες που τα ματάκια τους, ειδικά αυτές τις μέρες με την αφρικανική σκόνη, θα υποφέρουν. Χωρίς καφέινη,
για όσους τους πειράζει η καφέινη. Εγώ να σας πω ότι χάρη στην Perfect Lift ανακάλυψα την Αλεξάνδρα, γιατί ένα μέλος στην ομάδα στο Facebook, έχω πει πολλές φορές την ιστορία, θα την πω σε δύο λεπτάκια, είχε αλλεργία στην καφέινη και έπρεπε να τις βρω. Μου είχε βάλει a course αντιγυραντική, συσφυκτική, ανορθωτική, κρέμα ματιών και άκου και χωρίς καφέινη. Και της είχα γράψει ότι σου υπόσχομαι θα βάλω τα δυνατά μου, αλλά δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, γιατί κρέμα ματιών χωρίς καφέινη δεν ήξερα καν ότι μπορεί να υπάρξει και μάλιστα που να έχει και τόσο δραστικά και η συσκευασία να είναι και κορεάτικη, παρακαλώ πολύ, έτσι. 30 ml. Σου τελειώνει σε ένα εξάμηνο, όχι σε ένα τρίμηνο. Να πούμε ότι έτσι σε γνώρισα και έτσι να παραμείνεις και μόνο να μας ανεβάσεις περισσότερο την ποιότητα, τα συστατικά και τις ποσότητες, Αλεξάνδρα, δηλαδή πόσο κυμπάρισα η Αλεξάνδρα. Αυτό να τα λέμε όλα. Ναι, να πούμε δηλαδή ότι ας πούμε το τόνερ θα είναι τα 250 ml, όπως είναι και το μισελέρ, όπως είναι και το τζέλ καθαρισμού. Πόσο θα είναι 250 ml. Γιατί λέει. Πότε θα λύγει. Δεν θα προλαβαίνεις. Να το δω. Θα προλαβαίνεις. Θα προλαβαίνεις. Καλά. Εντάξει. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι την Αλεξάνδρα. Εγώ δεν θέλω να τη ρωτήσω τίποτα. Θέλω να τη ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να τη ρωτήσω μπροστά σου. Κατάλαβες. Θέλω να τη στείλω μήνυμα εγώ τώρα. Να μου πει αν έβαλε αυτό που τρώγεται μέσα στο τόνερ. Θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις ρουτίνες, αν έβαλε αυτό που τρώγεται μέσα. Γι' αυτό ρωτάω. Άμα θέλετε να τη ρωτήσετε κάτι, να μας απαγγείλει η Αλεξάνδρα κάτι που έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω στα αυτιά μου. Για όποιον και όποιαν θέλει να αποκτήσει. Θα ξεχάσετε μεταξύ. Θα ξεχάσετε. Δεν το ξεχνάω εγώ αυτό. Δεν το ξεχνάω εγώ αυτό. Σ' αφήνω εγώ να φύγεις από εδώ χωρίς αυτό. Πάμε. Λοιπόν, ναι. Μην ξεχάσουμε τον κωδικό μας, που επανήλθε μετά από τόσο καιρό. Ανά 20. Ανά 20%. Ανά 20. Ανά 20. Ευχαριστούμε. Ανά 20, μείον 20% σε όλο το site της αγαπημένης Καρίστεα. Μην ξεχάσεις το ελληνικό σου, μην ξεχάσεις τη Hydra Repair σου, μην ξεχάσεις το μικυλιακό αγάπης, γενικότερα μια χάρη μεγάλη. Προσέχτε και τα συστατικά και στα αφρολουτρά σας και στις κρέμες σώματος. Αποφεύγουμε ό,τι να είναι. Πάρτε τα αφρόλουτρα από Καρίστεα τώρα με τον κωδικό και αν έχετε και παιδάκια, πάρτε το αφρόλουτρο, το ροζ, την πούδρα. Δεν ξέρω αν θα ξαναπληθούν τα παιδάκια σου ή αν έχεις ακόμα και μικρά παιδάκια, όχι μόνο τα εφηβάκια σου, με άλλο αφρόλουτρο ever. Αυτό. Αυτό. Όντως. Ήθελα όντως να το πω, γιατί τα παράγγειλε, ξέρεις, εδώ και μετά τα μίλησα και εγώ και θυμάσαι τι έγινε εδώ πέρα, έτσι, δηλαδή σοκ. Σοκ, σοκ, σοκ. Και η αίσθηση στο δέρμα, πώς καταλαβαίνεις ότι ένα αφρόλουτρο είναι ποιοτικό. Πριν βάλεις κρέμα, μόλις βγεις από τον ντους και σκουπίζεις την επιδερμίδα σου. Συγχαρητήρια για την αγάπη σου ακόμα λοιπόν και στο αφρόλουτρο. Να το πω δημοσίως. Ναι, είναι αυτό που είπες, ότι πριν σκουπίσεις το δέρμα σου, πριν βάλεις την κρέμα σου, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να αισθάνεσαι την αίσθηση αυτή, την ξηρότητα, ότι σε τραβάει, ότι είναι τελείως λάθος. Σημαίνει ότι έχει χαλάσει τελείως το pH σου, ότι έχει χαλάσει τελείως το φραγμό σου, του δέρματος. Όχι, είναι πολύ ήπια με το δέρμα, κάνουν εξαιρετικό καθαρισμό, χωρίς όμως να επηρεάζουν την υγεία του δέρματος. Να πω ποιο είναι το αγαπημένο μου έως τώρα. Για πες. Για πες. Το μάγκο, Αλεξάνδρα. Τρελαίνομαι για μάγκο. Το μάγκο λίγο και στην εποχή. Να το τρώω, να το μυρίζω, να το έχω παντού. Σε σκράπ, σε αφρόλουτρο, σε φαΐ. Δηλαδή, το μάγκο για μένα είναι top of the top, στα δικά μου τα γούστα και στη δική μου τη μυρωδιά. Μετά έρχεται το πράσινο, το fruity spices. Αλλά αυτό είναι λίγο πιο χειμωνιάτικο. Μάγκο, μάγκο, γράφουνε, το ξέρατε ότι θα είναι αυτό το αγαπημένο που σας αγαπώ. Ναι. Είναι δροσερό, ναι. Είναι φρουτένιο, είναι και γλυκό ταυτόχρονα, είναι έτσι πολύ, πολύ. Λίγο πιο, τούτο εδώ,
επειδή έχει και λίγο ανατολίτικο vibe μέσα, είναι και λίγο πιο τσαχπινογαργαλιάρικο αυτό. Δηλαδή, το Το μάγκο το πράσινο, βάζεις λες. το πρωινό ντους, το πράσινο το βάζεις πριν ξαπλώσεις δίπλα στο φίλο σου ή στη φίλη σου, έτσι. Να τα λέμε και αυτό. Εγώ το λέω, θεωρώ ότι είναι λίγο πιο χειμωνιάτικο αυτό, για τα δικά μου γούστα. Το μάγκο είναι, δεν ξέρω, μου αρέσει Ενέργεια, περισσότερο ότι ευεξία, ναι. όρεξη, χαρά είναι να βγαίνεις από το ντους και να έχεις χαμόγελο στα χείλη σου και όρεξη και ενέργεια. Αυτό. Η πούδρα που λες είναι, νομίζω ότι είναι έτσι απαλή, είναι ρομαντική, είναι Παραμύθι. Ναι. διαφορετική. Είναι ο πρίγκιπας που βρίσκει την πριγκίπισσα και κάνουν πριγκιπόπουλα η πούδρα, κάπως έτσι. Αυτό. Και είναι το παιδικό που το μωρό είναι και στο, πώς το λένε αυτό, όχι την κουνιά που κουνιέται κιόλας, μ' αρέσει που τις δείχνει όλες και με βλέπει. Το, πώς το λένε αυτό, όχι κλίνο, Λίκνο. λίγνο από αυτό. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Το μάγκο είναι για πρωινό. Άμα ταυτίζεσαι εδώ με τον κόσμο, βλέπεις τον Τωρίνο. Εμείς οι πρωινοί τύποι του ντους και του μπάνιου θέλουμε μυρωδιές και αρώματα και υφές που να μας φτιάχνουν και να μας ανεβάζουν λίγο και την αδρεναλίνη και να μας δίνουν ενέργεια. Και το μάγκο το αφρόλουτρο είναι η τέλεια επιλογή. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας Εγώ ευχαριστώ δεν έχω για υπογλώσια την παρέα. σπίτι. Και δεν θέλω να περιμένω 10 μέρες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Θέλεις να μου στείλεις το μήνυμα, Θα σας στείλω το το τηλέφωνο του τηλέφωνο από τα εργαστηρίου. εργαστήρια να μεσολαβήσω εγώ να τους Είστε πω, κοιτάξτε να bullying. δεις. Όχι, δεν θα κάνω bullying. Θα παρακαλέσω πολύ γλυκά και ήρεμα. Ωραία, ωραία. Μου κάνει και αυτό. Ναι. Αυτό θα κάνω μόνο. Αλεξάνδρα, είσαι θησαυρό σου, λένε δε. Εντάξει. Αγαπώ. Και Και εμείς. χαίρομαι τόσο πολύ που χαίρεστε μαζί με μένα. Δηλαδή, εγώ επειδή τα έχω δει, τα έχω δοκιμάσει, τα ξέρω από το μηδέν μέχρι τώρα που θα βγούνε. Εντάξει, είναι διαφορετικό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι έχω δημιουργήσει αυτή την προσμονή. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί αλλιώς δεν θα κοιμηθώ τη νύχτα. Για Το πες. ξέρεις αυτό το συνέστημα, έτσι, κάτι σου θυμίζει. Αυτά, τους correctors. Θα μπορούμε να τα αναμίξουμε και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις τώρα τι σκέφτομαι, έτσι, για τα επαγγελματικά μας, τα Για πες μακιγιάς. εσύ. Ε? Σωστά. Εντάξει. Μπορείς να το αμίξεις, λέω εγώ τώρα, και με κάποιο λάδι. Και με σήμερα Για το σώμα, λέω εγώ, για για το ευριαγγείες στο σώμα. σώμα, για αφλεβίτιδες, με πιάνεις λίγο. Εννοείται. Εντάξει, Εννοείται. κατάλαβα. Μην πεις άλλα, μην πεις άλλα, μην πεις άλλα. Δημιούργησες προσμονή, γιατί ό,τι και να δοκιμάσαμε από Καρύστερα, δεν μας απογοήτευσες ποτέ. Ποιος το λέει αυτό, το ωραίο το Η σχόλιο, η Άρτεμις. Άρτεμις. Δεν θα βάλω τα Μα τελείωσε. κλάματα, γιατί δεν είμαι η Καρύστερα προφανώς, αλλά αλήθεια, νομίζω ότι κάπως έτσι νιώθουμε όλοι. Πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που είσαι ανάμεσά μας. Πολύ τυχεροί και ευλογημένοι για ό,τι ιδέα κατεβαίνει στο κεφάλι σου και μας αρέσει τόσο πολύ γιατί τις ενσωματώνεις και στις ανάγκες του κόσμου και αγαπάς και τον κόσμο. Ανά 20 λοιπόν σε όλο το site της Καριστεά. Για 48 ώρες δεν πιστεύω για ένα 24ωρο, τόσο πολύ καιρό που Βέβαια, έχουμε να δώσουμε 48 κωδικό. ώρες, ίσως και κάτι παραπάνω, γιατί είναι μέχρι τις 11, οπότε είναι μία ώρα παραπάνω. Τόσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Εγώ Θα σας σε ευχαριστώ για την περιμένω. παρέα. Ανυπομονώ να σας τα παρουσιάσω. 24 του Ανυπομονώ. μήνα, εγώ θα βάλω ειδοποίηση. Βάλει ειδοποίηση. Εντάξει, εντάξει. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσεις κι Ανιών. εσύ. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσουν όλοι όσοι μας βλέπουν και να βγουν να πούν τη γνώμη τους. Να κάνουν και ένα πριν και μετά, ας πούμε, έτσι. Μ' αρέσουν αυτά. Και εμάς. Και τα κόλπα μας αρέσουν και οι αναμίξεις. Και θα κάνουμε πολλά πράγματα, Αλεξάνδρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους. Σας θέλω φιλιά. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ. Και εμείς. 24, δεν πάει κανείς πουθενά, έτσι. 24, Πέμπτου, Παρασκευή, βράδυ, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Ακόμα, ξαναλέω, κι αν εγώ δεν τα έχω στα χέρια μου, θα τα έχει η Αλεξάνδρα σίγουρα, λέει, επίσημα, θα βγουν και θα κυκλοφορήσουν, οπότε θα τα δούμε κι εμείς. Εντάξει. Εννοείται. Το κλείσαμε. Love you. Καλό βράδυ. Καλό σημαίωμα. Καληνύχτα, αγαπημένη μου. Σου στέλνω μήνυμα για το συστατικό, αλλιώς πάλι δεν θα κοιμηθώ, το ξέρεις. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Φιλιά. Καλό βράδυ. Γεια. Yeah.